Το οικόπεδο 12 είναι μια ταινία η οποία σατιρίζει δραματικές καταστάσεις με καυστικό χιούμορ. Και όρκας. Cyprus. Don't let the Americans find out. Να μην μάθουν τίποτα οι Αμερικάνοι. Οι κωμικοτραγικές συνθήκες της Κύπρου αποδίδονται στη μεγάλη οθόνη με έξυπνο τρόπο, όχι μόνο χάρη στο εμφάνταστο σενάριο, αλλά και στο γεγονός ότι οι ηθοποιοί το απογειώνουν με τις ερμηνείες τους, αλλά και ο Κυριάκος Στοφαρίδης με την εξαιρετική σκηνοθετική δουλειά του. Κουβαλήθηκα μου. Το πείσμα σου εσένα του Μουλαρκού. Θέλω αύριο στο γραφείο μου αναφορά για το καθεστώς ιδιοκτησίας της περιοχής. Η πρεμιέρα για την Κύπρο δόθηκε στο Κέι Σινεπλέξ στη Λευκοσία τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου. Η σημερινή μέρα είναι μια μεγάλη γιορτή για τον Κυπριακό κινηματογράφο. Όποτε προβάλλεται μια κυπριακή ταινία στο κοινό, σίγουρα είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους Κύπριους κινηματογραφιστές. Δύο από τους κύριους χορηγούς και υποστηριχτές της ταινίας ήταν και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Εκ μέρους του ΡΙΚ χαιρέτησε την έναρξη των προβολών στην Κύπρο ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Γρηγόρης Μαλιώτης και εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ο Διευθυντής των Πολιτιστικών Υπηρεσιών Παύλος Παρασκευάς. Πρόκειται για μια αξιόλογη παραγωγή που παρουσιάζει, σατιρίζει και καυστηριάζει τις καταστάσεις που ζούμε αυτόν τον καιρό στην Κύπρο και των τρόπων αντίδρασης σε αυτές με χιούμορ και πολύ καλή διάθεση. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην ταινία, την οποία το ΡΙΚ θα προβάλλει μετά την προβολή στους κινηματογράφους της Κύπρου. Είναι πάντοτε με ιδιαίτερη συγκίνηση και περηφάνεια που χαιρετίζουμε την επίσημη πρεμιέρα μιας κυπριακής ταινίας, πόσο μάλλον όταν αυτή έχει ήδη τιμηθεί με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μέρες Κύπρου και έχει περιληφθεί στις υποψηφιότητες για το Ευρωπαϊκό, για το βραβείο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Ηθοποιοί, παραγωγοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και άλλοι παράγοντες από την κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου τίμησαν με την παρουσία τους στην πρεμιέρα και μίλησαν με τα καλύτερα λόγια τόσο για τους ηθοποιούς όσο και για τον σκηνοθέτη. Μια απολαυστική παραγωγή, σαν είδος, αλλά με ένα μάτι πιο εξειδικευμένο είδα αρτιότητα σε όλα τα επίπεδα. Και σκηνοθετικά και σκηνογραφικά και μοντάζ και ερμηνείες ηθοποιών. Η επιλογή που έκανε ήταν πάρα πολύ σωστή, γιατί δεν υπήρχαν ανισορροπίες. Υπήρχε ένα πολύ ψηλό level στο cast. Και φυσικά όλοι οι συντελεστές δώσαν ένα αποτέλεσμα πραγματικά εξαιρετικό, απολαυστικό. Ένα σενάριο που δεν είναι απλώς μια κωμωδία, αλλά μέσα από την κωμωδία, μέσα από το χιούμορ, αυτά που έπρεπε να λεχθούν για την κοινωνία μας, για την Κύπρο, για τις μεγάλες δυνάμεις, ήταν εκεί όλα γραμμένα. Το να διακρίνεται ένα πολύ μικρό κομματάκι της Ιφιλίου, μια κουκίδα μου μέσα στο σύμπαν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Κύπρος έχει εξαιρετικά ταλέντα παντού, και στην τέχνη και στην επιστήμη. Φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ καλή τύχη η ταινία. Πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Στοφαρίδη για όλους τους συντελεστές της ταινίας. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια για τα σημερινά δεδομένα. Είναι κάτι που χρειάζεται ο κόσμος. Μια κωμωδία επιτέλους μετά από πολλές προσπάθειες στον κινηματογράφο. Κάθε επιτυχία, πάρα πολλά καλή προσπάθεια. Είναι παραγωγές που δεν συναντούμε συχνά. Είναι υποσχόμενο. Υποσχόμενο να συνεχίσουν να δημιουργήσουν και άλλοι κυπριακές παραγωγές. Το αποτέλεσμα το εισπράττουμε εμείς από την ανταπόκριση του κόσμου και από τα συγχαρητήρια που μας δίνουν. Καταλαβαίνεις ότι είναι ειλικρινά και όχι απλώς για να σου πει ήταν πολύ ωραία. Ο κύριος Στοφαρίδης ευχαρίστησε όλους για την άψογη συνεργασία η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή της ταινίας Οικόπεδο 12 σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Πολύ σπουδαίο το ότι έχει επιλεγεί να είναι υποψήφια για τα ευρωπαϊκά βραβεία. Πιστεύω ότι τούτον είναι να της ανοίξει κάποιες πόρτες της ταινίας. Ο επόμενος σταθμός, εντάξει, είναι να προβληθεί η ταινία στο φεστιβάλ της Σεβίλης, όπου παρουσιάζονται όλες οι ταινίες που είναι υποψήφιες της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
Θα παίξει επίσης, θα παρουσιαστεί στην Goa, στο Διεθνές Φεστιβάλ της Ινδίας, που είναι ένα από τα πιο μεγάλα της Ασίας. Εντάξει, και προχωράμε. Πάντως, η ελπίδα να αποτελέσει αυτή η ταινία την απαρχή περαιτέρω καθιέρωσης του κινηματογραφικού προϊόντος από Κύπριους δημιουργούς αποτέλεσε κοινό σχόλιο όλων.